να μου κάνετε κάποια σχόλια για μια κατάσταση που βιώνει η χώρα στο πολιτικό κομμάτι. Εγώ έφτασε, λέω να μην ναι, πω πολιτικά. Έφτασε η χώρα εδώ. Βλέπετε όμως πολιτικούς οι οποίοι έχουν κάνει πράγματα τα οποία δεν αρμόζουν και γι' αυτό έφτασε αυτή η Ελλάδα σε εντάξει, αυτή την κατάσταση. Αυτό μια γενική παρατήρηση να κάνω, κύριε Σάκη. Ναι, πρέπει να κάνω. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στην αρχή, Μητροπολίτης είναι, βάζει τον εαυτό μου, στρατηγός είναι, βουλευτής είναι, υπουργός είναι. Πρέπει να ξέρουν ότι εκεί τους ανέβασε είτε η Εκκλησία είτε ο λαός για να διαχειριστούν, όχι να οικειοποιηθούν. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Εδώ τις περισσότερες φορές οικειοποιήθηκαν αυτά που έπρεπε να δώσουν στους άλλους. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Ναι, οικειοποιήθηκαν δηλαδή πράγματα που δεν ήταν σωστά, μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Ο Θεός να τους συγχωρήσει, να τους ελεήσει και να έχει και νου ο ελληνικός λαός να ξέρει τι πιστεύει στο μέλλον. Έτσι. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος όμως, ναι. Δεν τους συγχωρεί ο κόσμος. Μπορεί η Εκκλησία να τους συγχωρεί. Δεν λέγω εγώ αυτό το πράγμα. Λέω ότι όταν έρθει η ώρα να ρίξουν την ψήφο τους, να σκεφτούν σε ποιον θα ρίξουν. Έτσι. Δηλαδή να έχουν οι άνθρωποι να είναι normal, να είναι τίμοι, να αγαπούν την πατρίδα τους, έτσι δεν είναι. Να είναι έτσι άνθρωποι που στις αξίες και στις παραδόσεις της φυλής μας να μην είναι απαξιωτικοί, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος και να λέει εναντίον της Εκκλησίας. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Όσο και να θέλεις να σε ψηφίσουμε, κύριε μου. Σας έρχονται εδώ όμως προεκλογικά, έρχονται εδώ να πάρουν την ευχή σας. Έρχονται, ναι. Και μετά κάνουν τις λαμογές. Μάλιστα, βγήκε μια κυρία, θυμάμαι στην τηλεοψία, όχι δική μας εδώ, δόξα τω Θεώ. Εγώ έχω άριστες σχέσεις με όλους, αλήθεια το λέω. Ναι, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά η ρόλη είναι διακριτή. Ούτε εγώ ανακατεύομαι σε αυτούς, αλλά ούτε και αυτοί ανακατεύονται σε μένα. Δηλαδή. Μάλιστα. Δεν έχω. Εσείς αναφέρεστε και κάποια άλλη Μητρόπολη στην Ελλάδα. Δηλαδή. Ναι. Τι είχε γίνει? Όχι σε άλλη Μητρόπολη, σε κάποιο κέντρο μεγάλο μια πόλη που βγήκε μια κυρία και είπε ότι οι ιεράρχες και οι κληρικοί είναι οι ιερές αγελάδες. Τους τρέχουμε τόσα χρόνια. Μίλες. Αφού θες να έχεις έτσι μια πρόσβαση στο λαό, βγαίνεις και τους μουτζώνεις κατάμουτρα και μετά έχεις την απέτηση να σε ψηφίζουν και όλες, καταλάβατε. Οι ιερές αγελάδες, για όνομα του Θεού. Μα η Εκκλησία είναι, έχει πάρει τα ενία και εμείς δεν έχω. Εγώ προσωπικά λέω, άμα μου βρείτε εμένα ότι έχω κάποια περιουσία, θα σας τη χαρίσω όλοι και με συμβόλαια. Εγώ δεν έχω τίποτα. Και αν πάρω σύνταξη ή αν με βγάλουν από Μητροπολίτη, αν πεθάνω, δεν θα μου βρουν τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσα και εγώ εδώ πέρα να εκμεταλλευτώ 1000 καταστάσεις. Και τι να τα καταλάβατε, έτσι. Έχει και μερικούς από εσάς όμως που. Έχουν, τι λέω, όταν είναι 11.000. Ασφαλώς θα υπάρχουν και αρκετοί, όχι λίγοι, αρκετοί που είναι επιλύσμενες. Αλλά ξέρω όμως και πάρα πολλούς ανθρώπους που κάνουν το καθήκον στο ακέραιο και κανείς δεν τους ξέρει. Έτσι. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι, ναι. Άλλωστε δεν είναι σωστό να αποσπάμε τα συγχαρητήρια του κόσμου. Τώρα εγώ είμαι 65 ετών. Τι, δηλαδή, αν μου πεις εσύ συγχαρητήρια ή ο άλλος, τι θα κερδίσω. Δεν κερδίσω τίποτα, έτσι. Άπλωσε το. Αφού μου έβαλε η Εκκλησία εδώ, προσπαθώ να κάνω το καθήκον. Το καθήκον έτσι πως πρέπει, σωστά. Ναι, και χωρίς να επιζητώ ούτε τα συγχαρητήρια του τον έπαιρνα. Διότι σας είπα, αυτά είναι τώρα για νεαρά παιδάκια, 35 ετών, 40 ετών, νεαρούς, καταλάβατε. Τώρα που θα έρθουν πάλι οι εκλογές, πάλι θα παρελάσουν από εδώ. Έρχονται συνέχεια. Να βγουν και μια φωτογραφία μαζί σας. Προσπαθούν να βγουν. Έτσι. Να βγάλουν μια φωτογραφία, μετά το είδα σε ένα φυλάδιο. Ακριβώς. Βλέπετε, και μετά βλέπουμε ότι κάτι βάλαν το χέρι του δάχτυλο στο μέλι. Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ σε όλους να είμαι το ίδιο. Εντάξει. Σε όλους να έρχονται εδώ να τους πω καλή επιτυχία. Δεν το αρνούμε. Σε όλους. Από εκεί πέρα, τι θέλω να κάνω. Καταλάβατε. Όμως πρέπει να προσέξει ο λαός. Τι κάνει. Είπαμε, εγώ πρέπει να και ανθρώπους οι οποίοι να πιστεύουν στο Θεό να έχουν καλή ιδέα για την πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι. Να είναι ότι να αγαπούν την πατρίδα τους. Βλέπεις ο Κύριος. Όταν είδε την Ιερουσαλήμ να ταλανίζεται, έκλαψε. Ο ίδιος ο Χριστός για την πατρίδα του. Την πατρίδα σου, την αγαπάς, έτσι. Όμως τώρα όλα ξεπουλούνται. Όλα ξεπουλούνται και να μην έχουν τάση να πλουτίσουν από την μιζέρια και από την οδύνη των ανθρώπων. Έτσι.